Ο Αντώνης Φινόπουλος, και για όσους δεν κατάλαβαν, είναι ο Τόνης Φίνος. Έρχεται στο Βοτατικό από παιδιά, αυτό το σταθερή σταθερό. Αξία τόσα χρόνια απασχολεί. Ναι, πάρα πολύ. Και λες ρε παιδί μου, έλεγες θα κάνει ένα πικ και μετά θα είναι κάτι που θα καταλαγιάσει. Αλλά έχει το κοινό του. Είναι σταθερός. Και ψηλά σταθερό. Και τον ακολουθεί φανατικά το κοινό σε όλη την Ελλάδα. Τώρα λέει, λοιπόν, στο Βοτανικό, στο Βοτανικό Πλας, η Μαρία Κοκολάκη τον συνάντησε με αφορμή αυτό και αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι θέλει να κάνει μια συνεργασία με έναν καλλιτέχνη φέη που νομίζω ότι της αρέσει πολύ. Έτσι έχω καταλάβει. Ποιον? Με έναν μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Να το δούμε. Πόσα ρούχα έχει. Πέρατε ότι γυρνώντας στον κόσμο μάζευα πάντα ωραία κομμάτια ρούχα και τα φυλάω ακόμα. Έχω πολύ καλή ναυταλίνη, τα φυλάω όλα. Και ό,τι αν κάτι μου λείπει και το έχω φανταστεί, το ράβω. Όλοι στο μυαλό μας έχουμε ότι ο Τόνης Φίνος είναι ένας ρόλος. Το ότι γύρισα το όνομά μου από Αντώνης Σφινόπουλος σε Τόνης, αμέσως για όλους έγινε ένας ρόλος. Οπότε έχω δεχτεί ότι είναι ένας ρόλος, ναι. Ξεκίνησα με πολύ δειλά βήματα και πήρε πολύ κόπο μέχρι να εδρεωθώ, να το πω έτσι, εκεί πέρα. Τραγουδούσα νύχτα, έκανα διάφορες δουλειές. Δούλευε σε Love Boat, ισχύει αυτό? Ναι, δούλευα στο Love Boat καμαρότος. Εντάξει, στη σειρά έκανα τον καμαρότο, περάσματα, σαν κομπαρσάκι. Τι άλλο έκανες? Για να ζήσεις εκεί πριν γίνεις νοστό. Ωραία, πέρα από τα πιάτα, λοιπόν, που πολύ πιάτο έχω πλύνει, έχω δουλέψει και μπογιατζής με το θείο. Έχω πουλήσει, πουλάγα Κυριακές για τη σχόλα και εκκλησία και είχα πανίρι με κουλουράκια. Αν εξαιρέσουμε το Τόνι Φίνο, το πρωί τι είσαι, τι κάνεις? Το πρωί πιάνω Αντώνης, βάζω τα γυαλάκια μου, σηκώνομαι, ξυπνάω, θα πιω το γαλατάκι μου, θα κάνω τη γυμναστική μου, κάνω jogging. Δηλαδή, βασικά βλέπω στην τηλεόραση άλλους που κάνουν jogging. Και μετά θα πάω τις βόλτες μου, θα πάω για κυνήγι, για τσικάκι δηλαδή. Θα πάω να κυνηγήσω τσικάκι, αυτό είναι το κυνήγι. Ποιο τραγουδιστή θα ήθελες να συνεργαστείς, λαϊκό τραγουδιστή? Λαϊκό? Με το Θέμη Αδαμαντίδη. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γίνω τσικάκι. Μαράκι μου, πρέπει, πέραν ότι πρέπει να νιώθεις εσύ τσικάκι, εγώ το βλέπω να νιώθεις τσικάκι και εσύ νιώθεις πάρα πολύ. Δεν νιώθεις τσικάκι. Ότι προσέχεις τον εαυτό σου, κάνεις τις ακπινιές σου. Έτσι. Βάζεις εδώ στα ζάκι στο δοντάκι. Έτσι. Και να βγαίνει μετά ο Τόνι. Παιδιά, είναι φωνάρα ο Θέμης Αδαμαντίδης. Ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι αρρώστια τελικά από σένα. Α, έχει αρχίσει και μεταδίδεται τώρα. Εγώ το βάζω. Όχι από τώρα. Είναι από τις πιο ωραίες φωνές. Εμείς από σένα. Παιδιά, αυτή είναι η φωνή του Τόνι Φίνου, είναι ρόλος και η φωνή του. Ποια? Αυτή που ακούω. Μιλάει. Η φωνή είναι ρόλος, όπως μιλάει. Να, έτσι μιλάει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ρόλος. Νομίζω έτσι μιλάει. Ρόλος είναι. Δεν υπερβάλλει. Ναι. Να σας πω τι έχω πάθει με τον Τόνι Φίνου. Πριν από κάποια χρόνια τον είχαμε φιλοξενήσει, στην εκπομπή που έκανα στο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και είχαν βάλει στο site του σταθμού τη φωτογραφία του την κανονική, όχι τον ρόλο. Και είχε γίνει χαμός. Είχαν πάρει οι συνεργάτες του, ο ίδιος, η μάνατζερ, αυτή τη φωτογραφία. Από τον γάμο του και είναι. Και είχε θυμώσει. Τον είχαμε παίξει εδώ στο πρωινό πέρσι. Και είχε θυμώσει πάρα πολύ. Ο ίδιος και οι συνεργάτες. Γιατί ουσιαστικά χαλάσαμε, έστω και σε κάποιο, την εικόνα αυτή που θέλει να πλασάρει. Είναι λίγο φουλ. Αλλά είναι υπέροχος κατά τα άλλα. Ουσιαστικά τι χαλάσαμε. Όχι, ενώ μια σκούτη την χαλάσαμε για να το δω. Παιδιά, οι φωτογραφίες έχουν βγει από τον γάμο του.